να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε στους δρόμους ζωής. Πόσα ρεπορτάζ έχουμε καλύψει με αυτόν τον σύλλογο, αναφέρομαι στον Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Δρόμοι Ζωής. Αυτή τη φορά έχουν συμπράξει κατά κάποιο τρόπο με την Ένωση Τυφλών Κρήτης. Ακριβώς, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Ναι. Αποφάσισα λοιπόν να ενώσουν τις δυνάμεις όλοι και να έχουμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Άτομα λοιπόν που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης συνοδεύτηκαν από μέλη της ομάδας των δρόμων ζωής. Ναι. Έκαναν εξερεύνηση στο δάσος, στο Φουρνί, αν δεν κάνω λάθος, και έμαθαν έτσι και πολύ ωραία πράγματα και εμπειρίες από τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν μέλη της ομάδας Δρόμοι Ζωής και έχουν γυρίσει σχεδόν όλη την Κρήτη. Λοιπόν, συνάνθρωποι μας, είναι υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε αυτά τα θέματα, αυτές τις φωτογραφίες και αυτούς τους ανθρώπους. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα ίδια ακριβώς πράγματα με εμάς, με έναν διαφορετικό και πολλές φορές με έναν εξυπνότερο και πιο ευέλικτο τρόπο. Και καλό θα είναι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσαμε και τον Μενέλαο. Μάρκο Δημητράκη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης. Και καλό είναι σε πολλές περιπτώσεις στην καθημερινότητά μας να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Όσο μπορούμε, που μπορούμε αρκετά μέσα από την εκπομπή, θα τους δίνουμε βήμα, θα τους δίνουμε χώρο, θα προβάλλουμε τα προβλήματά τους, προκειμένου επιτέλους να έχουν μία σωστή καθημερινότητα, μια καθημερινότητα χωρίς προβλήματα και χωρίς εμπόδια. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Δρόμοι Ζωής, που αυτή τη φορά το τράβηξαν λίγο παραπέρα. Και μέσα από αυτή τη δράση έστειλαν και τα δικά τους μηνύματα. Καλό θα είναι λοιπόν να βρεθούν και μιμητές. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σαβαθράκη, είναι ο πρόεδρος του Πεζοπορικού Σύλλογου Δρόμοι Ζωής, και βέβαια ο κύριος Τάκης Τζανακάκης, ιδρυτής του Ορειβατικού Πεζοπορικού Σύλλογου. Την καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ξεκινήσουμε, πρόεδρε, να ξεκινήσω μαζί σας, μιας και σας ανέφερα και πρώτο, και να μας πείτε για αυτή την παράμετρο να προχωρήσετε σε αυτή την όμορφη σύμπραξη, συνένωση με την Ένωση Τυφλών Κρήτης. Το ένασμα μας το έδωσε ο Μπάμπης Σημειονίδης, ένας καταξιωμένος ορειβάτης και διασώστης, ο οποίος είναι κοινός μας φίλος. Δηλαδή και με μας περπατάει και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο με τις δικές του δράσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε το αποτέλεσμα το χθεσινό, δηλαδή να συνεργαστούμε με τους τυφλούς Κρήτης και να μπορέσουμε να δείξουμε τις δικές μας τις γνώσεις, να τις εφαρμόσουν ουσιαστικά στις δράσεις που έχουν και αυτοί, ούτως ώστε να βγουν από τον καναπέ που κάθονται και δεν μπορούν να βγουν, γιατί ξέρετε ότι στην πόλη μας για να περπατήσει ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε η καλύτερη περίπτωση για να μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του θα ήταν κάπου που θα ήταν πιο ασφαλές από μια πόλη. Κρατάμε στο σπίτι τους αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Σαβαθράκη. Mm-hmm. Αυτό μας είπε και ο πρόεδρός τους, ο Μενέλαος, ο Μάρκο Δημητράκης, ναι. Πριν από μία εβδομάδα. Παρκάρουμε όπου θέλουμε, δεν σεβόμαστε απολύτως τίποτα. Μία φιλόξενη πόλη το Ηράκλειο, όχι μόνο στο θέμα των υποδομών, αλλά και της νοοτροπίας που έχουν οι περισσότεροι. Σωστά. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν στην πόλη, τι χαρά πήραν χθες που μπορέσαμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτή την αμοιβαία εκδήλωση, να χαρούν, ας πούμε, περπατώντας στο δάσος, πιάνοντας τα δέντρα, έχοντας όσφρηση, μυρίζοντας, ας πούμε, τη φύση, το πώς μυρίζει. Κύριε Τζανακάκη, ένα σχόλιο και από εσάς, ιδρυτής. Απίστευτη η εμπειρία και η εμπειρία και η δική μας. Κύριε Τζανακάκη, ιδρυτής του Πεζοπορικού Συλλόγου, Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου, μία δράση που μας αγγίζει όλους, η αλήθεια είναι. Προσέξτε, το χθεσινό ήταν
θέλω να σταθούμε λίγο εκεί. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε, θα μείνει. Εκεί ήταν η απαρχή μιας πορείας επαφών που θα έχουμε με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Θέλουμε να το εντάξουμε και να το παγιοποιήσουμε, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και θέλουμε μια βοήθεια από εσάς, αφού μας δίνετε βήμα. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Εκθέστηκαν κάποιοι πρώτοι, τα πρώτα μέλη του Συλλόγου των Τυφλών, τα οποία είναι οι πιο εξωστρεφείς και οι πιο κοινωνικοποιημένοι. Σίγουρα όμως υπάρχουν πολλοί άλλοι, οι οποίοι είτε τρέπονται, είτε φοβούνται, ή απλά δεν γνωρίζουν. Θέλουμε να τους βγάλουμε έξω, να τους δείξουμε ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ίσως δεν θα δουν, αλλά θα μυρίσουν, θα νιώσουν, θα ακούσουν και θα μπορούν να επιστρέψουν πίσω με σχεδόν τις ίδιες εικόνες που έχει οποιοδήποτε άλλος. Η καταγραφή από το Σύλλογο Τυφλών είναι πάρα πολύ μικρή σε νούμερο. Μας μίλησαν για 30, 40, 50 έως 60 άτομα. Είμαι σίγουρος ότι στην πόλη μας υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα που όμως έχουν πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ τους να βρεθούν, να συντονιστούν. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Το γιατί το κάνουμε αυτό είναι γιατί θα μπορούσε στον οποιοδήποτε από εμάς να συμβεί. Ζούμε στο παράδεισο, το έχουμε πει σε πολλά από τα ρεπορτάζ που μας έχετε κάνει. Και θέλουμε αυτό το παράδεισο να τον γνωρίσουν πρωτίστως οι άνθρωποι που μένουν εδώ. Οποιαδήποτε αναπηρία, πρόβλημα και αν υπάρχει, δεν είναι αρκετό για να τους αποστερήσει αυτές τις χαρές. Δοκιμάσαμε ένα πρωτοτύπο, πήγε πάρα πολύ καλά. Και θα συνεχίσετε. Συγκινηθήκανε και ενθουσιαστήκαμε. Θέλουμε να πάρει διάσταση, γιατί η χαρά αυτών των ανθρώπων μας βεβαίωσε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, κάνουμε κάτι καλό. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Ο άνθρωπος που μας το πρότεινε είναι ο Πάμπης ο Σημεωνίδης, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Πριν από κάποια χρόνια είχε βγάλει μια μεγάλη ομάδα τυφλών στον Όλυμπο. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οποιοσδήποτε μπορεί να πάει οπουδήποτε. Καλό σχεδιασμό χρειάζεται. Μάλιστα. Και μια ισχυρή πίστη. Να αναφερθούμε λίγο και στην επόμενη πεζοπορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, 17 του μηνά. Ναι. Έχουμε μια προσκυνηματικού τύπου πεζοπορία. Δεν κάνουμε μόνο πεζοπορικές ή ορειβατικές εξορμήσεις. Η οποία μάλιστα, όπως πολλές από τις πορείες που κάνουμε, είναι με πολλαπλά σκέλη. Δηλαδή, θα έχουμε μια μεγάλη πορεία κοντά στα 20 χιλιόμετρα, μια μικρότερη γύρω στα 8 και μια αρκετά μικρή γύρω στα 2. Πολλοί συνανθρωποί μας το κάνουν κάθε χρόνο στην εορτή της Αγίας Μαρίνας και συμβάλλουμε, βάζουμε το λιθαράκι μας να έρθουν μέλη μέσα από χωματόδρομους και μονοπάτια να βιώσουν αυτού του τύπου την προσκυνηματική πεζοπορία. Μάλιστα. Και να καταλήξουν. Πρόεδρε, πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου σας, με ποιον τρόπο? Είτε ερχόμενο στα γραφεία του συλλόγου μας να συγκυρώνοντας την αίτηση, είτε με την πρώτη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε από τις εκδηλώσεις μας που αναφέρονται και στο site μας, δρομιζωής.gr. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Μπράβο για την τελευταία δράση σας. Θα υπάρξει και συνέχεια, μας είπε και ο ιδρυτής του συλλόγου. Να είστε καλά. Σωστά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.